Νομίζω ότι ήμασταν κατάλληλα προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο αντίπαλο. Είχαμε δουλέψει πάρα πολύ την προηγούμενη εβδομάδα πάνω σε ορισμένα σημεία και σε ατού του ΠΟΑ. Αυτό πιστεύω φάνηκε στο γήπεδο. Αυτές των Μαλίων το θέλαμε περισσότερο. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο είχαμε αρκετά προβλήματα, δεν μπήκαμε όπως έπρεπε στον αγωνιστικό χώρο. Ευθύνη αυτού του αποτελέσματος είναι δική μου. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη αυτή. Μας μένει ακόμα ένα μάτς πρωταθλήματος. Να παίξουμε, να τελειώσουμε τουλάχιστον όμορφα στο πρωτάθλημα. Ο Πανόμ άξιζε περισσότερο να πάρει το μάτς. Μπήκε δυνατά. Εμείς κάπως προσπαθήσαμε να το ισορροπήσουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν το καταφέραμε. Φάγαμε τον γκολ σε ένα σημείο που κόβονται τα πόδια σου και δίκαια χαίρεσε το μάτς. Η ικανοποίηση είναι μεγάλη και για μας, θεωρώ, και για τον κόσμο των Μαλίων. Η προσπάθεια δεν ήταν μόνο δικιά μας, ήταν συλλογική και ο στόχος αρχικός ήταν να καταφέρουμε να είμαστε μέσα στο πρωτάθλημα και να χτυπήσουμε και το κύπελλο. Το ένα το καταφέραμε, το άλλο δεν το καταφέραμε. Σε δεύτερη φάση να παίζουμε και ωραίο ποδόσφαιρο που θεωρώ ότι σήμερα στο πρώτο ημίχρονο δείξαμε ότι μπορούμε να παίξουμε καλή μπάλα που είναι και το ζητούμενο. Ένας τελικός διαφήμιση, όπως είπατε για πρώτη φορά, εκτός Ηρακλείου, συγχαρητήρια σε όλους, συγχαρητήρια στα μάλια, συγχαρητήρια στον ΠΟΑ, άξιος και πελούγος πιστεύω τα μάλια. Εύχομαι να γίνουν κι άλλοι τελικοί στην περιφέρεια και να είναι όπως ακριβώς όπως σήμερα που ήταν διαφήμιση του ποδοσφαίρου.